μήνες θα πάρουν το ίδιο χαρτοφυλάκιο, να το πούμε έτσι. Ενδεχομένως όμως να έχουμε και κάποιες εισόδους εκπλήξεις, οι οποίες μπορεί να είναι και εκτός... κλίματος ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι. Όχι κλίματος ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ονόματα τα οποία, ας πούμε, ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του κ. Γαβρόγλου. Είναι πέμπτος στον ψηφοδέλτιο επικρατείας. Βεβαίως, ναι. Έχει εκλεγεί. Είναι ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα να κάνει και ένα άνοιγμα. Θα το δούμε. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τον κύριο Μουζάλα που να μείνει στο χαρτοφυλάκιο, και να ανοίξω και μια παρένθεση. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το χαρτοφυλάκιο ήταν χρήσιμο αυτό. Μπορεί να έχει ελλείψεις, μπορεί να φυσικά βρεθήκαμε σε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, διωγγώθηκε, αλλά είναι χρήσιμο που υπάρχει, δεν είναι τώρα, χρήσιμο. Τώρα επίσης τελικά ναι. Δεν απαντάμε όμως αυτό, τελικά, αν είναι χρήσιμο. Ναι. Ήταν χρήσιμο. Εγώ είμαι το πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, θα ήταν χρήσιμο. Το μόνο που ήταν ανεπαρκής η κυρία Κωνσταντινοπούλου. Αυτή, αν θες αυτή η απάντηση, δεν θα σεβαστή η άποψή σας, αλλά ήταν χρήσιμο λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Και θα συσταθεί και Υπουργείο Εφαρμογής του Μνημονίου. Δηλαδή με ιδεολειψίες δεν αντιμετωπίζετε με το πρόβλημα της μετανάστευσης και το πρόβλημα της ζωής ανθρώπων. Καλά, με ιδεολειψίες και κολλήματα. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή σας. Και εδώ είχαμε μια πλήρη αποτυχία στο επτάμηνο. Εντάξει. Αυτή είναι πρέπει η να σημειώσουμε ότι στις επίμαχες περιοχές εισόδου των μεταναστών παρακολουθήσαμε σε περιοχές όπως η Μυτιλίνη, η Κος, στις περιοχές που γίνεται ο κακός χαμός, ότι τελικά, και πρέπει αυτό να το συζητήσουμε και πολιτικά κάποτε, ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ επιβραβεύτηκε. Οι κάτοικοι τελικά ψήφισαν με κατεύθυνση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Mm-hmm. Μόνο από το Κολωνάκι καταλάβανε ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και αρχίζανε να πούμε. Το Κολωνάκι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Χαλαρώστε με αυτό. Πάντως νομίζω ότι. Από το Κολωνάκι και από την Γλυφάδα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτά. Υποτίθεται ότι είστε το καινούριο. Αυτά που λες. Σοβαρά, γιατί είναι παλιά. Μα με συγχωρείτε. Το ταξικό είναι τόσο παλιό όσο το 50 δηλαδή. Έλεγα. Υπάρχει και ταινία Λαός και Κολωνάκι το 1955. Με αυτό το ταξικό δεν ανησυχεί κάτι πιο ευρύ μες στην κοινωνία. Κοίταξα να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα πολιτικό τμήμα, να το πω έτσι, το οποίο σε χαίνεται τους φτωχούς, τους μετανάστες, αυτό. Θεωρεί ότι αυτοί δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν θέλει να τους βλέπει ούτε καν στην τηλεόραση να υπάρχουν. Εγώ το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λέω για σένα. Λέω γενικά. Υπάρχει. Τώρα. Όχι, σοβαρά, δεν το λέω για τον Άρη. Δεν το λέω για τον Άρη. Τηλεοπτική ευγένεια. Όχι, καθόλου. Και το εννοώ. Δηλαδή, έχει την άποψη ότι η κοινωνία λέει πλατεία Βικτωρία, πλατεία Αττική. Η πλατεία έξω από τον Άγιο Παντελεήμονα, η πλατεία του Αγίου Νικολάου που είναι λίγο πιο κάτω, η πλατεία Καραμαλάκη, η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη να γεμίσει από μετανάστες. Αυτό θέλει η κοινωνία. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Διευκολύνουμε λοιπόν μια κατάσταση. Όταν έχει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να ταυτόχρονα να είναι και αόρατοι άνθρωποι. Κάπου θα είναι. Κάπου θα είναι. Προσπάθησε να κάνεις σημείο όπου θα τους φιλοξενήσεις με τα στοιχειώδη, αλλά κάντο. Δηλαδή έκλεισε η κυβέρνηση την Αμυγδαλέζα επειδή είναι, λέει, αντιδημοκρατικό και φασιστικό. Όχι, η Ευρώπη έκλεισε την Αμυγδαλέζα. Η κοινωνία... Τρεις φορές βασικά σεντράλες στην Ευρώπη. Προσπαθώ να σου πω, έπρεπε να βελτιωθεί, όχι να κλείσει. Να βελτιωθεί, να γίνει πιο ανθρώπινο. Η κοινωνία αντέχει αυτά που έρχονται. Αυτό είναι το θέμα μας από εδώ και πέρα. Εννοώ, εκτός το προσφυγικό που είναι μεγάλο θέμα και έχει αντανάκλαση και στις τοπικές κοινωνίες. Και γενικά και στο θέμα πώς θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που θα το... Πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Η κοινωνία η ελληνική, αυτά που έρχονται, γιατί εγώ έχω την πάγια αντίληψη τις τελευταίες μέρες ότι ελάχιστοι έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Μπορεί φάνηκε να το αντιμετωπίσει. Από την ψήφο αυτό. Δημήτρη. Εγώ αυτό φάνηκε από την ψήφο ότι ελάχιστοι έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Για παράδειγμα, είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε σε αγροτικές περιοχές. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν δύσκολες. Είναι αδαήσια. Άσε με να ολοκληρώσω, μιλά στο σύνορα. Εντάξει. Αλλά... Πήρε πλειοψηφία, άσε και στη μειοψηφία να μιλήσει. Δημοσιογράφη. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον υπάρχει μια συνένεση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Εγώ επιμένω, κανένας δεν μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζει. Γι' αυτό και οι αγρότες σιγά σιγά τη μίζα από τα τρακτέρα στη χαμηλώσουν, γιατί είδαμε ότι και στις αγροτικές περιοχές, όλη η Θεσσαλία για παράδειγμα, βάφτηκε ροζ. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι έρχονται και σε άλλους τομείς δύσκολες πολιτικές. Στους φαρμακοποιούς, στα ανοίγματα των επαγγελμάτων. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας θα δράσει σαν Dr. Jekyll σε ό,τι αφορά το εσωτερικό και Mr. Hyde στο εξωτερικό. Γιατί βλέπουμε ότι εσωτερικά και στις εκλογές πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όμως το εξωτερικό πηγαίνει και δυστυχώς δεν φέρνει επιτυχίες. Δηλαδή έφερε ένα νέο μνημόνιο, έφερε δύσκολα μέτρα και δεν βλέπω το βάθμο συνεννόησης. Θέλω να σταθώ σε κάτι σήμερα το οποίο το έχουν περάσει όλοι λίγο έτσι χαλαρά. Ο κύριος Σούλτς,
Ο οποίος, μιλάμε τώρα, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, βασικός πυλώνας παραγωγής ευρωπαϊκής πολιτικής, έχει βγάλει κίτρινη κάρτα και έχει μια ένσταση για τη νέα συνεργασία. Το έχει ξαναπεί, μωρέ, Δημήτρη. Έχει ξαναπεί. Όμως θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πει πολλά στο τέλος και στο τέλος πάντα γίνεται αυτό το οποίο λένε οι Ευρωπαίοι έξω. Μέσα έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι πολυνίκης. Τέλειος. Είναι Ολυμπιακός. Έχει πόσα πρωταθλήματα, ξέρω εγώ, έχει πάρει. Το θέμα είναι όμως τι πολιτικές τον οδηγούν να παίρνει απ' έξω προς τα μέσα. Παναθηναϊκός. Έμα τι. Παναθηναϊκός με ευρωπαϊκή πορεία. Το πώς τα πρωταθλήματα είναι συζήτηση ολόκληρη. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πάντως παράγκα δεν έχει ο Τσίπρας, έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω. Ότι... Έλα, Δημήτρη, για να πω θέλω λοιπόν να πω όχι, ότι έρχονται, θα πω και εγώ κάτι έρχονται πολύ και δύσκολα και καλά ο κύριος Κοντονής. Α, κάτσε όλα, δηλαδή θα πούμε και το καλό, θα πούμε και το στραβό. Σας αρέσει ο κύριος Κοντονής. Μιλάω τώρα οικονομικά. Έρχονται λοιπόν πάρα πολύ δύσκολα μέτρα. Πράγματα τα οποία πλέον ο λαός τα γνωρίζει γιατί είναι το τρίτο μνημόνιο. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πολύ σύντομα θα πρέπει να επανεφεύρει τον ίδιο του τον εαυτό. Κακά τα ψέματα. Δεν έχει αριστερό πρόσημο αυτή η πολιτική που έρχεται. Πώς να το κάνουμε. Ο ένφια που θα συνεχιστεί και το 16, ίσως και το 17, δεν είναι αριστερός. Πώς να το κάνουμε. Οι προκαταβολές φόρου δεν είναι αριστερές. Πώς να το κάνουμε. Ωραία. Δεν γίνεται. Το αντέχουμε όλο αυτό ή θα περιμένουμε το αντίρροπο. Η κυβέρνηση αυτή ψηφίστηκε και το λέω και πάλι. Ο κόσμος δεν είναι αδαής. Ξέρει ότι υπάρχει μια συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σκληρή σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επιλέγει κυβέρνηση και πρωθυπουργό που πιστεύει ότι μπορεί και μέτρα αντίρροπα να φέρει και μια εναλλακτική πολιτική προστασίας των ασθενέστερων να μπορεί να εφαρμόσει και να δώσει και... Καταρχήν δεν έχει τελειώσει τίποτα και με αυτή τη διαπραγμάτευση και με αυτό το αποτέλεσμα και με αυτή τη συμφωνία. Όλα είναι μπροστά μας και όλα είναι σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό ανοιχτά. Γι' αυτό επιλέγει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μέχρι να βρούμε την πόρτα εξόδου, πάντα το εναλλακτικό θα μας δελεάσει. Το δέχομαι, είναι εντελώς ανθρώπινο και το αποδέχομαι, πώς να το πω, και πολιτικά και στο ανθρώπινο επίπεδο. Έχω δύο παρατηρήσεις. Αν έχω καταλάβει καλά, από αύριο ο κρατισμός θα πρέπει να μεταρρυθμίσει τον εαυτό του. Με βάση αυτά που έχουμε να κάνουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Μόνο τα φιλομετρήσεις. Θες κανένα πεντάλεπτο να διαβάζεις τα χαρτιά. Η επόμενη μου παρατήρηση έχει να κάνει στο εξής. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, χονδρικά το λέω, εργάζονται είτε από τη θέση υπαλλήλου είτε από τη θέση εργοδότη στις μικρομεσαιομεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να συντηρήσουν 9 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν το βρίσκει, που μέσα εκεί είναι ο δημόσιος τομέας, οι συνταξιούχοι και τα γυναικόπαιδα που δεν εργάζονται μαζί με τους υπέργυρους. Αν νομίζουμε ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να σητίζουν τον άλλο πληθυσμό της Ελλάδος, εγώ πάσω τα ρέστα μου. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βαρεμένο Σημακοπούλου Καρύδη και τον κύριο Καμένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.